Σήμερα καλωσορίζουμε τον Παύλο Σάμιο, έναν εξαίρετο εικαστικό παλέμαχο των τεχνών γύρω από την ελληνική ιστορία, φύση και γενικότερα την υπόσταση. Ο Παύλος Σάμιος είναι καθηγητής της Αντώνης Σχολής Καλών Τεχνών με ένα εξαιρετικό έργο σε πάρα πολλά διαφορετικά στάδια που έχει εικονηθεί σε πάρα πολλά διαφορετικά στάδια της ζωής του. Ένα έργο το οποίο έχει καταγράψει η ιστορία, η νεότερη των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, σαν ένα από τα διάσημα και γνωστότερα και δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. Κάθε έργο μία ιστορία, γιατί όντως κάθε έργο είναι μία διαφορετική ιστορία. Παρουσιάζω τέσσερις διαφορετικές ενότητες. Η μία ενότητα είναι ένα αφιέρωμα στο γυναικείο γυμνό που είναι από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει ο ζωγράφος και το μοντέλο, πάνω στο οποίο δουλεύω για τον σύγχρονο ζωγράφο και για τους παλιούς ζωγράφους, οι οποίοι, όπως εγώ θέλω, λέω ότι ήταν κάποτε ερωτευμένοι με τα μοντέλα τους και έτσι κάνανε πολύ ωραίους πίνακες. Και η τέταρτη και τελευταία σειρά είναι ότι έχω φέρει μερικά έργα από την σταδιοδρομία μου γενικότερα, με την οποία θέλω έτσι ο επισκέπτης να καταλάβει πού ξεκίνησαν τα πράγματα, πώς προχώρησαν και πώς δείχνονται εδώ. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις ενότητες μπαίνουν αυτή τη στιγμή στον καταπληκτικό χώρο της Πινακοθήκης σας εδώ στα Χανιά και εύχομαι να σας αρέσει, εύχομαι να σας ενθουσιάσει και εύχομαι να αισθανθείτε όμορφα. Εδώ έχουμε ένα πίνακα όπου ζωγραφίζω τον Τιτσιάνο την ώρα που ζωγραφίζει το μοντέλο του στο ατελιέ του. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο η δική μου ιδέα, η δική μου φαντασία έγινε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ερωτευμένος με το μοντέλο του. Έτσι αυτός ο πίνακας ο συγκεκριμένος με την Βένους, με την Αφροδίτη που είχε κάνει για μια μεγάλη οικογένεια ικανότητα, μια μεγάλη παραγγελία, ήταν και το σκάνδαλο της Αναγέννησης. Ήταν η αρχή που τέλειωσε η χριστιανική και η καθολική ιστορία και ξαναμπήκε μέσα η αρχαία Ελλάδα, ξαναήρθε ο άνθρωπος, ξαναήρθε το ανθρώπινο κοινό και η ανθρώπινη φιγούρα. Και πιστεύω ότι αυτό το μεγάλο έργο έγινε γιατί αυτός ήταν ερωτευμένος μέσα. Εδώ έχω ζωγραφίσει τέσσερις ζωγράφους, όπου ένας ήταν ο δάσκαλος του άλλου. Εδώ είναι ο Δομήνικος Θεοδοκόπουλος, με την ίδια ιστορία, ότι ήταν και αυτός ερωτευμένος με μία Μαντόνα από την Ισπανία, την εποχή που ζωγράφησε αυτό το καταπληκτικό πίνακα που ήταν το Εσπόλιο, ο Ιησούς πριν τον πάνω στο Σταυρό. Λοιπόν, και είναι η στιγμή στο ατελιέ του, όπως το φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον, που δείχνει τον έρωτά του σε αυτή τη γυναίκα και που νιώθει ότι για να γίνει αυτός ο μεγάλος πίνακας, αυτά είναι τα μοντέλα που χρησιμοποιούσε και τα άντυνε μόνος του κοντά στο φως για να δει τις σκιές. Ήτανε το μοντέλο που του και η αγάπη του για αυτό το άτομο, ας πούμε ότι ήταν και η μητέρα του γιού του, και χάρη σε αυτό τον έρωτα έγιναν αυτή η μεγάλη πίνακα.